απαντήσεις σε ερωτήματα που προκύπτουν από την πρώτη στιγμή που γίνεται κάποιος γονέας, επιχειρεί να δώσει ο παιδοψυχίατρος Κρήτων Χριστιανόπουλος στο βιβλίο του «Πώς να μην μεγαλώσετε τα παιδιά σας». Αρχίζοντας από την παιδική ηλικία, ο επιστήμονας προσφέρει χρήσιμες συμβουλές προς τους γονείς και σε πρακτικά ζητήματα της καθημερινότητας, αλλά και σε θέματα συμπεριφορών. Το παιδί δεν παθαίνει τίποτε αν του απαγορεύσουμε πράγματα. Δηλαδή δεν μπορείς αυτή τη στιγμή, καταρχάς δεν μπορείς να δώσεις σε ένα παιδί κάτω των 10 ετών εύκολα ένα κινητό της καινούργιας γενιάς ή μια πλακέτα που το κάνουν συνέχεια γονείς. Το κινητό αν το δώσεις στο δημοτικό θα είναι για να βοηθήσεις το παιδί να ξέρεις που είναι, μήπως κάτι έχει πάθει, όχι να ανταλλάσσει μηνύματα. Για να γίνει κάποιος σωστός ενήλικας πρέπει να αγαπήσει το παιδί που ήταν ο ίδιος κάποτε, όπως πολύ χαρακτηριστικά έγραψε ο συνάδελφος καθηγητής κ. Κρήτωνας Χριστιανόπουλος. Ο συγγραφέας αναφέρεται στα λάθη που κάνουν οι γονείς κατά την παιδική ηλικία του παιδιού, στον ρόλο που παίζει το σχολείο, τη δύσκολη περίοδο της εφηβείας και καταλήγει στη γονική επιρροή στο παιδί στη σύγχρονη εποχή της οικονομικής κρίσης. Ένας γονιός πρέπει να νουθετεί, πρέπει να βάζει κάποια όρια στα παιδιά, αλλά δεν μπορεί τα δικά του θέλω, τα δικά του πιστεύω, τις δικές του ανασφάλειες να τις περνάει στο παιδί. Ότι δεν κατάφερε αυτό στη ζωή του, να προσπαθήσει να το περάσει στη ζωή του παιδιού. Προβλήματα που βλέπουμε έτσι έξαρση είναι ψυχοκοινωνικά, τα οποία είναι προβλήματα που εξαιτίας και της κρίσης οικογένειας και της οικονομικής κρίσης, προβλήματα δηλαδή σε οικογένειες που αντανακλούν συνήθως σε προβλήματα είτε συναισθηματικά είτε με τη συμπεριφορά ενός παιδιού, στο σπίτι, στο σχολείο. Αυτό είναι κάπως διαφορετικό από τα προηγούμενα χρόνια. Το βιβλίο παρουσιάστηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Δίων.